Φιλοξενούμε απόψε στο Δελτίο δύο νέους ανθρώπους, οι οποίοι ρίχνονται στη μάχη για τις ευρωεκλογές. Πρόκειται για τη Ρένα Χόπλαρου, υποψήφια ευρωβουλευτή στο ψηφοδέλτιο του ΔΣ, και τον Παναγιώτη Σταυρινίδη, υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ. Καλησπέρα σας, καλωσορίσατε και καλησπέρα. Οι δύο. Επιτρέψτε μου, πριν πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, θέλω να ρωτήσω και τους δύο, γιατί κάποιος πολίτης να πάει τώρα να ψηφίσει, δηλαδή να οδηγηθεί στην κάλπη, από τη στιγμή που όποιο σκάνδαλο και αν σηκώσει, από κάτω βρίσκονται τα κόμματα και η πολιτική. Να ξεκινήσω από εσάς, κυρία Χόπλα. Η απογοήτευση είναι μεγάλη. Το αυριανό μου κείμενο στον πολίτη διαπραγματεύεται ακριβώς αυτό που λέτε. Διαπραγματεύεται το αίσθημα που νιώθουμε αρκετοί από εμάς, ότι είμαστε παγιδευμένοι σε ένα κομματικό κράτος, ένα παλαιό κόσμο, και εγώ προσωπικά γι' αυτό τον λόγο μπαίνω στην πολιτική, γιατί νομίζω ότι η πολιτική πρέπει να ξαναποκτήσει σχέση με την πραγματική ζωή των ανθρώπων. Δεν είναι κλειστό επάγγελμα η πολιτική. Η πολιτική αφορά όλους μας, κανονικούς ανθρώπους, και νομίζω ότι χρειάζεται μεγαλύτερη εκπροσώπηση μεγαλύτερων στρωμάτων της κοινωνίας στην πολιτική διαδικασία. Και έχετε δίκιο ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη περίοδος για κάποιον να μπαίνει στην πολιτική, γιατί αυτή τη στιγμή η πολιτική απαξιώνεται. Συμφωνείτε, κυρία Σταυρινίδη, με αυτά που λέγει η κυρία Χόπλα? Θα συμφωνήσω με τη διαπίστωση ότι υπάρχει μεγάλη απογοήτευση ανάμεσα σε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού. Αυτό κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Πέρα όμως από τη διαπίστωση, τίθεται και το ερώτημα. Τι κάνουμε γι' αυτό? Η επιλογή για να αλλάξει κανείς τα πράγματα είναι διαμέσου της δράσης. Άρα θεωρώ ότι οι πολίτες που έχουν ζητήματα σε σχέση με την νομιμοποίηση των πολιτικών που βλέπουν ενώπιον τους, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ανάγκη για αλλαγή σε πολιτικές, ζητήματα που έχουν να κάνουν, αν θέλετε, και με το να τεθούν μέσα σε ένα νέο πλαίσιο τα κοινωνικά, τα οικονομικά και τα ευρύτερα πολιτικά θέματα που απασχολούν την κοινωνία. Πώς θα το πράξουν? Η μόνη οδός που έχουμε μέσα στο δημοκρατικό πολίτευμα είναι διαμέσου της συμμετοχής. Και η ψήφος μας είναι μια καλή ευκαιρία για να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Αντιληπτό. Να πάμε τώρα στα του Κυπριακού. Κυρία Χοπλάρου, σήμερα ο πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία, ακόμα και μετά τη λύση, δεν θα είναι στρατηγικός εταίρος της Κύπρου στο φυσικό αέριο, αλλά πελάτης, αν και εφόσον το θέλει. Πώς το σχολιάζετε εσείς αυτό? Νομίζω ότι έχουμε θετικές εξελίξεις, τουλάχιστον έχουμε αισιόδοξα μηνύματα ότι κινούνται τα πράγματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, ότι ξαναπιάνουμε το νήμα του Κυπριακού με μια νέα αισιοδοξία που αυτή τη φορά ελπίζω όντως να οδηγήσει σε αποτέλεσμα. Δηλαδή να έχουμε μπροστά μας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο λύσης για να αποφασίσουμε. Γιατί τα πράγματα έχουν σκουρίνει, νομίζω, και στο Κυπριακό. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο χρόνου. Ούτε μπορούμε να αφήσουμε το χρόνο να κυλάει χωρίς να πάρουμε μία απόφαση ως κοινωνία πώς θέλουμε να προχωρήσουμε. Σήμερα ήμασταν περιοδία με τον Δημοκρατικό Συναγερμό στην περιοχή της Αμοχώς του. Και σας λέω ότι πραγματικά δεν χρειάζεται να είσαι μητέρα για να αναρωτηθείς τι μέλλον επιφυλάσσουμε στα παιδιά μας, τι μέλλον επιφυλάσσουμε στα παιδιά μας βλέποντας τα σειρματοπλέγματα και βλέποντας τη διαχωριστική γραμμή. Τη συνηθίσαμε τη διαχωριστική γραμμή κατά κάποιο τρόπο, την κανονικοποιήσαμε. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι και ένας μεγάλος πολιτικός στόχος πώς θα καταφέρουμε να επανενώσουμε τον τόπο μας. Νομίζω ότι η δική μας γενιά, και βάζω και τον Παναγιώτη μέσα, πρέπει να πάρουμε μία απόφαση. Εγώ τιμώ και σέβομαι έτσι τους αγώνες όλων των ανθρώπων. Αντιλαμβάνομαι τις ανασφάλειες που μπορεί να νιώθουν συμπολίτες μου που είναι αρνητικοί στο να προχωρήσουμε έτσι σε μια λύση ή φοβούνται την όποια λύση του Κυπριακού. Αλλά από την άλλη πλευρά αρνούμε να αποδεχτώ την επιλογή της απραξίας. Κύριε Σταυρινίδη, αν προκύψει ένα νέο σχέδιο από αυτή την διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι λίγο πιο βελτιωμένο από το σχέδιο Ανάν, εσείς θα το στηρίξετε?
θα πρέπει να ειδωθεί ως προς το τι σχέδιο είναι αυτό. Ελπίζουμε ότι θα προκύψει κάτι και ελπίζουμε ότι θα προκύψει κάτι καλύτερο. Ελπίζουμε επίσης, και σε αυτό πιστεύουμε και γι' αυτό στηρίζουμε την διαδικασία, ότι μπορούμε να πετύχουμε τη λύση, τη θέλουμε τη λύση και τη χρειαζόμαστε. Επίσης, πιστεύουμε ακράδαντα ότι η λύση του Κυπριακού μπορεί να είναι μια δημοκρατική λύση μέσα στα πλαίσια της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Δεν είναι ένας τίτλος αυτός, έχει περιεχόμενο, στηρίζεται από σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, στηρίζεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρούμε ότι διαμέσου του διαλόγου, που είναι η μόνη οδός, ο μόνος τρόπος επίλυσης του Κυπριακού, μπορούμε, ναι, μαζί με τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας, να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον. Ένα καλύτερο μέλλον σε μια επανενωμένη Κύπρο. Ωραία. Και έτσι, για να κλείσουμε εν συντομία, σας παρακαλώ, από 20 δεύτερα, θα ήθελα να μου πείτε κατά πόσον θεωρείτε ορθό η Κύπρος να ακολουθεί τις αποφάσεις των εταίρων της στο θέμα της Ουκρανικής κρίσης, κυρία Χόπλαρ. Νομίζω ότι η συμμαχία είναι εκεί. Ακολουθούμε τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ταυτόχρονα κοιτάμε και τα ευρύτερα συμφέροντά μας στην περιοχή. Νομίζω ότι μπορούμε να το πετύχουμε διατηρώντας μία ισορροπία σε αυτούς τους έτσι δύο τομείς, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητάμε περισσότερη Ευρώπη, που σημαίνει ότι ζητάμε και εξωτερική πολιτική ενιαία σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Δηλαδή, πολιτική ένωση, οικονομική ένωση σημαίνει και εξωτερική πολιτική. Άρα, νομίζω ότι χωρίς να παραγνωρίζουμε τα συμφέροντα μας στην ευρύτερη περιοχή, κοιτάμε και ακολουθούμε και τις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Σταυρίνητε, και εσείς για να κλείσουμε. Ζητάμε και μια καλύτερη Ευρώπη και ως προς τις οικονομικές πολιτικές και ως προς τις πολιτικές λιτότητας που οδηγούν πολλές χώρες, ιδιαίτερα τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, στη λιτότητα και στην ανεργία και στη μετανάστευση. Θέλουμε η νέα γενιά του τόπου να μείνει στη χώρα και να δουλέψει και ζητάμε ένα καλύτερο αύριο. Καταλαβαίνουμε ότι είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συμβατικές υποχρεώσεις, αλλά την ίδια στιγμή θεωρούμε και ως προς το μέγεθος που επιτρέπει η δύναμη και η δυνατότητα της χώρας μας να ασκήσουμε και τη δικιά μας εξωτερική πολιτική. Πάντως, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή πριν μιλούσαμε για το Κυπριακό, δεν μπορούμε να ζητούμε εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα βήμα κατά κάποιο τρόπο προς την ομοσπονδιοποίηση και στον τόπο μας να μην καταφέρνουμε να ενώσουμε τον τόπο και να προχωρήσουμε στην ομοσπονδία. Ας ελπίσουμε ότι θα το καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο για την παρουσία σας. Καλό σας βράδυ.